ταινία της Πέρα του Θεού ημών, διότι υπήρχε ο ύμνος του κοσμάτου ποιητού μόνον την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξιωτέραν και το υπόλοιπο. Δεν υπήρχε το άξονε στή, το προήμιο αυτό, το οποίο το προσέθεσε ο άγγελος. Αυτό λοιπόν ο ύμνος όπως τον παρέδωσε ο άγγελος διαδόθηκε σε όλη την οικουμένη και αυτός ψάλεται συνέχεια όπως τον έδωσε ο άγγελος. Και ένα τροπάριο που ψάλεμε απόψε έλεγε «Την συν δοξάζομεν πρόνοιαν Θεόνιουσε κόρη». Δηλαδή δοξάζουμε σήμερα την πρόνοια της Παναγίας την οποία δείχνει στο Άγιον Όρος ιδιαίτερα, βέβαια σε όλο τον κόσμο αλλά ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος και στους μοναχούς. Όπως ξέρουμε η Παναγία παρουσιάστηκε στον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη, τον πρώτο γνωστό ερημίτη του Αγίου Όρους και του είπε ότι εγώ θα είμαι κηδεμόν, ιατρός, τροφός, πώς το είπαμε και ένα ιδιαίτερος με άμαχος σύμμαχος στους πειρασμούς σου και όταν θα για αυτούς οι οποίοι θα ζήσουν εδώ στο περιβόλι μου και θα ζήσουν και θα τελειώσουν τη ζωή τους καλώς τότε θα μεσαιτεύσω και στον Υιό μου να τους παράσχει τελεία άφεση των ημαρτημένων, τελεία άφεση των αμαρτιών τους. Αυτό το γεγονός της παρουσίας της Παναγίας, της τροχής της Παναγίας προς τους μοναχούς του Αγίου Όρους, το ζούμε όλοι αιώνες τώρα. Το ζούμε καθημερινά, το ζούμε στη ζωή μας, το ζούμε παντού. Κάθε Αγιορείτης ομνύει στο όνομα της Παναγίας. Ήταν ένας μοναχός, θυμάμαι μια φορά, είχε πάρει φωτιά εδώ στις Καριές και μαζευτήκαμε να σβήσουμε τη φωτιά οι μοναχοί το βράδυ. Και εκεί μετά καθίσαμε στο κτίριο της διοικήσεως να πιούμε ένα ρακί, έτσι να πάρουμε μια ανάσα. Και ένας μοναχός, ο οποίος δεν ήταν από τους Αγίους μοναχούς, δεν ήταν Άγιος, γυρίζει και λέει στην πρόποση, λέει «Βοήθειά μας η Παναγία, για αυτήν είμαστε εδώ πέρα». Είχε έρθει από μικρό παιδί. Οπότε είμαστε όλοι παιδιά της Παναγίας, για αυτήν είμαστε εδώ πέρα. Είμαστε άτακτα παιδιά, δεν είμαστε από τα καλά παιδιά. Αλλά η Παναγία είναι η μητέρα μας, στοργική, η οποία μας ανέχεται, μας σκεπάζει και μας προστατεύει. Οπότε σήμερα γιορτάζουμε το μεγάλο αυτό γεγονός της Παναγίας, της προστασίας της Παναγίας και της προνοίας της. Μέσα στα σπουδαία γεγονότα που ζούμε καθημερινώς, ζήσαμε σήμερα και το μεγάλο γεγονός, τη χάρη της Παναγίας, να έχουμε μαζί μας το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σίμης, από τα ακριτικά Δωδεκάνησα, ο οποίος και αυτός είναι παιδί της Παναγίας, είναι Αγιορείτης, τελείωσε Αθωνιάδα σχολή, έγινε μοναχός εδώ στο Άγιον Όρος. Ο Θεός τον έστειλε άγνωστη ευουλή του υψίστου, τον έστειλε στην πατρίδα του στην Κο, να υπηρετήσει εκεί για κάποιο λόγο την οικογένειά του, είχε ένα συνταλλακτικό γεγονός και έμεινε εκεί στην Κο και εν συνεχεία έγινε επίσκοπος, για να δώσει τη ζωή του, να αφιερώσει την ύπαρξή του, τη δυνάμεις του όλες, στον πονεμένο λαό τον ακριτικό των νησιών μας, Σίμη, Καστελόριζο, Τήλος και Χάλκη. Και εκεί λοιπόν ο κόσμος, ο οποίος χρόνια ήταν νομίζω κάφος, ξεχασμένος, οι ακριτικοί, έχουν τώρα ένα ποιμένα, ο οποίος έχει δώσει τη ζωή του εκεί και τον αγαπάνε και τους αγαπάει. Να τον ευχαριστήσουμε καταρχήν που σήμερα μας ευλόγησε, προσέφερε τη Θεία Λειτουργία και όλοι κοινωνήσαμε. Ευχόμαστε η Παναγία του Άξιον Εστί, η οποία είναι η Παναγία, η παραμυθία μας, είναι η Παναγία η οδηγήτριά μας, η οποία μας οδηγεί, είναι η Παναγία η πορταΐτισσα, η οποία μας ανοίγει την πόρτα και ευχόμαστε η Παναγία η πορταΐτισσα να μας ανοίξει την πόρτα του Παραδείσου και να μεσητεύει στον Υιό της για όλα τα ημαρτημένα από εμάς που είμαστε εδώ πέρα αναξίως. Οπότε ευχαριστούμε το Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε την Παναγία και παρακαλούμε να εύχεστε και για εμάς όπως και εμείς τα ευχόμαστε να σας δίνει ο Θεός δύναμη, κουράγιο, φώτιση και υπομονή για να υπηρετείτε τον ακριτικό λαό της Δωδεκανήσου.